Εκτός μια ημέρα πολυαπλής κλήρυνσης, έχουμε έρθει όλοι εδώ πέρα όχι για να γιορτάσουμε, δεν είναι γιορτή αυτό που κάνουμε, είναι ημέρα ενημέρωσης, ημέρα μετάδοσης πνεύματος αλληλεγγύης στους πάσχοντες, σε οποιονδήποτε έχει συγγενή, φίλο, γνωστό κάποιον πάσχοντα, να μεταδώσει την αισιοδοξία που υπάρχει, διότι η πολυαπλή σκλήρυνση δεν αντιμετωπίζεται μόνο με φάρμακα, θέλει και την ψυχολογική υποστήριξη. Σίγουρα πάνω απ' όλα βάζουμε τον γιατρό μας στην φαρμακευτική αγωγή που θα μας δώσει και θα ακολουθήσουμε. Η συμμόρφωση δηλαδή με την φαρμακευτική αγωγή κυρίως. Και μετά εννοείται ότι η ψυχολογική υποστήριξη τη χρειαζόμαστε όλοι. Πρέπει να μάθουν όλοι τι είναι η πολυαπλή σκλήρυνση. Και να το μεταδώσουμε σε όλους ότι μπορούμε να μιλήσουμε για την πολυαπλή σκλήρυνση ελεύθερα, να βγουν άτομα μέσα από το σπίτι που έχουν εγκλωβιστεί μετά τη διάγνωση της πάθησης, και με αυτό να μπορέσουμε να βοηθήσουμε κυρίως αυτά τα άτομα τα οποία έχουν μείνει στα σπίτια τους και δεν έχουν γενικά ούτε την οικογενειακή βοήθεια. Είμαστε άνθρωποι που πρέπει να συμμετέχουμε ισότιμα στην κοινωνία στην οποία ζούμε. Δεν πρέπει να απεμπολίσουμε τα δικά μας δικαιώματα σαν πολίτες. Να συμμεριστούμε όλους όσους πάσχουν από οποιοδήποτε πρόβλημα και ενωμένοι όλοι μαζί να διεκδικήσουμε δικαιώματα τα οποία δυστυχώς είτε γιατί εμείς δεν τα περιφρουρούμε σωστά, είτε γιατί οι άλλοι μας τα καταστρατηγούν, τα χάνουμε σιγά σιγά. Φέρνει σε δύσκολη θέση. Επίσης μπορεί να μην έχει κάποιος να πει πολλά σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν στην καθημερινότητά τους κάθε λεπτό, κάθε δευτερόλεπτο έχουν να αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες που έχουν μια τέτοια ασθένεια. Αλλά ωστόσο πρέπει να γίνει αντίληψη σε όλους μας ότι είναι κάτι που είναι κατευθείαν δίπλα μας. Δεν είναι κάτι το οποίο ούτε μπορεί κανείς να το αποφύγει, ούτε μπορεί κανείς να το επιλέξει, ούτε είναι κάτι το οποίο δεν τον αφορά. Αφορά όλους μας, όλη την κοινωνία. Εγώ τυχαίνει να έχω στον πολύ κοντινό μου κύκλο άτομα με σκλήρυνση κατά πλάκας και είναι κάτι το οποίο βλέπεις ότι πρέπει να είσαι εκεί, να το παλέψεις και όπως είπε πολύ σωστά ο πρόεδρος πιο πριν, να έχεις το κουράγιο και την ψυχολογική στήριξη, γιατί αυτό μπορούμε να παρέχουμε όσοι δεν πάσχουμε, να βοηθήσουμε όσο γίνεται περισσότερο στην αντιμετώπιση. Το δεύτερο στο οποίο μπορούμε όλοι να βοηθήσουμε είναι στο κομμάτι των διεκδικήσεων όλου του κινήματος των ατόμων με αναπηρία και ειδικότερα επειδή η σημερινή ημέρα είναι η ημέρα ευαισθητοποίησης των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα παιδιά οι άνθρωποι με σκλήρυνση κατά πλάκας. Είναι ορισμένα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε και πολλά άλλα πράγματα που μπορούμε να διεκδικήσουμε. Από αυτά που μπορούμε να κάνουμε και έχουμε κάνει, τουλάχιστον για όσους ανθρώπους περιορίζονται από το αμαξίδιο στην κίνησή τους, πέρσι για πρώτη φορά λειτουργήσε για το καλοκαιρινή περίοδο, όπως αυτή που έρχεται, το πρώτο C-Track, όπως ίσως κάποιοι έχετε χρησιμοποιήσει στη Δασκαλόπετρα. Φέτος, πρώτο Θεός επίσης, έχει ήδη εγκατασταθεί και είναι έτοιμο να λειτουργήσει. Και έχουμε ξεκινήσει μια προσπάθεια ώστε του χρόνου, και είμαστε πολύ αισιόδοξοι σε αυτό, να έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ η εγκατάσταση άλλων 3 ή 4 C-Track και σε άλλες παραλίες της Χίου, όχι μόνο για εμάς τους χιώτες που έχουμε να τις χρησιμοποιήσουμε, αλλά και για τους επισκέπτες, ώστε καθιστώντας στη Χίου ένα μέρος πολύ πιο εύκολα προσβάσιμο και επιλέξιμο για άτομα με αναπηρία, όπως και ανθρώπους με σκλήρυνση κατά πλάκας, να μπορέσουμε να ενδυναμώσουμε λίγο την ύπαρξη και του σωματείου του δικού σας, αλλά και των υπολείπων σωματείων με σκλήρυνση κατά πλάκας και των υπολείπων σωματείων ατόμων με αναπηρία. Εγώ θέλω να πω ότι είμαστε πάντοτε
δίπλα όσο περισσότερο μπορούμε και στο μικρό βαθμό που μπορεί κανείς σαν άτομο, σαν πρόσωπο να βοηθήσει έναν άνθρωπο ο οποίος πάσχει. Η αλήθεια είναι ότι αυτό το οποίο εγώ προσωπικά θέλω να μεταδώσω σε όλους μας συμπολίτες είναι ότι μας αφορά όλους, μας ενδιαφέρει όλους και η αναπηρία είναι κάτι το οποίο πολύ εύκολα σε ένα ατύχημα παραμικρό μπορεί κάποιος άνθρωπος να στερηθεί ανέσεις και κινήσεις τις οποίες είχε, αλλά και η σκλήνη κατά πλάκας είναι κάτι το οποίο συμβαίνει σε όλους, δεν είναι καθόλου ντροπή, δεν είναι κάτι για το οποίο πρέπει να κρυβόμαστε ή πρέπει να κλειστούμε μέσα. Συγχαρητήρια στο Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού, το οποίο βρίσκεται εδώ πέρα και βοηθάει και ευαισθητοποιεί, και πρέπει όλη η κοινωνία να βοηθήσουμε και να αντιληφθούμε και να σας σταθούμε δίπλα σας.